Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Άτικα, Παρασκευή απόγευμα, 7, 3 λεπτά μετά τις 7, εδώ ζωντανά, σημείο αναφοράς. Να δώσουμε τους δείκτες όπως ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της ημέρας. Έχουμε λοιπόν 2.255 νέα κρούσματα καταγεγραμμένα. Οι διασωληνωμένοι συνάνθρωποι μας στις εντατικές είναι 352 και έβλεπα πως οι ανεμβολίαστοι είναι στους 322, τεράστιος αριθμός. Δυστυχώς, 39 συμπολίτες μας έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό και θα δούμε πώς από την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Προχωράμε στην τρίτη δόση για τους άνω των 60 ετών, αλλά και για τους υγειονομικούς μας. Και θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με την Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών. Θέλω να δώσω, μετά από την πολύ σημαντική είδηση σε σχέση με την τρίτη δόση, τι ακριβώς είπε ο καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι έχουμε τελειώσει, αν θέλετε, με την πανδημία ή πού ακριβώς βρισκόμαστε σε σχέση με το τέταρτο κύμα. Θα δούμε αν θα μπει αυτό το τέλος το επόμενο καλοκαίρι του 2022. Συγκρατήστε αυτή την ημερομηνία. Να δώσω τι είπε ο κύριος Τσιόδρας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, είπε, 3 με 4 χρόνια μετά την λήξη της πανδημίας, μετά και το 2022, αν θέλετε, αν θα είναι εκεί η λήξη της πανδημίας, για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις του κορονοϊού, να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, όχι μόνο για τις ευπαθείς ομάδες, τις ευάλωτες ομάδες, αλλά είναι τόσο μεγάλες οι συνέπειες, οι επιπτώσεις της πανδημίας, ώστε θα χρειαστούμε την ενίσχυση και την αντιμετώπιση, φανταστείτε, μετά από 3-4 χρόνια. Λοιπόν, να υποδεχθούμε την Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών και Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας σε όλη τη χώρα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Η κυρία Ματίνα Παγώνη. Λοιπόν, να πάμε σε βίντεο, να υποδεχθούμε και τον κύριο Γιώργο Κουράση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ΓΕΣΕΒΕ, δύο πολύ μεγάλες ομοσπονδίες. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πολλές απορίες. Τι θα γίνει, Γιώργο, χρειαζόμαστε, είμαστε πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε. Τι θα κάνουμε οι εμβολιασμένοι, οι ανεμβολίαστοι, οι κλειστοί χώροι, ο χειμώνας που έρχεται και πώς θα έρχονται μαζί μας τα παιδιά μας. Και τα ανεμβολίαστα σε σχέση με τους κλειστούς χώρους για το τέταρτο κύμα. ΑΔΔΔ, δημόσιοι υπάλληλοι, έχουμε συγκεντρώσει δικά σας ερωτήματα. Ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος των εργαζομένων του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, στην πρωτεύουσα, ο Δήμος της Αθήνας. Καλησπέρα. Και εδώ έχουμε να πούμε πολλά, πάρα πολλά. Να πάμε στον κύριο Σύψα, μέλος της Επιτροπής, ο καθηγητής. Έως τα Χριστούγεννα θα έχουν νοσήσει όλα τα ανεμβολία στα παιδιά. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το τέταρτο κύμα και το χειμώνα που έρχεται, γιατί θα μπούμε υποχρεωτικά στους κλειστούς χώρους. Φοβάται πάρα πολύ για τους 50άριδες ο καθηγητής. Είναι μεγάλο το ποσοστό των ανεμβολίαστων. Κάνουν έκκληση για τους 55 και άνω, για τους 60 και άνω. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν ξέρουμε, έχουμε ας πούμε μια βεβαιότητα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια μετά από ένα εμβόλιο. Ξέρουμε όμως τι θα γίνει αν το παιδί κολλήσει τον ιό. Και ξέρουμε ότι δυστυχώς βγαίνουν πλέον αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για παιδιά τα οποία έχουν το λεγόμενο long COVID, δηλαδή μακροχρόνιες επιπλοκές από την COVID. Κόπωση, κατάθλιψη, διαταραχές από διάφορα όργανα όπως είναι πνεύμονες ή καρδιά. Και αυτά έχουν ήδη περιγραφεί. Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα μείνει κάποιο παιδί το οποίο δεν θα αμολυνθεί είτε θα εμβολιαστεί. Δυστυχώς ο ιός Δέλτα είναι πολύ μεταδοτικός, προσβάλλει και τα παιδιά. Νομίζω ότι σχεδόν όλα τα παιδιά, αν όχι όλα, θα αμολυνθούν κάποια στιγμή αν δεν εμβολιαστούν. Νομίζω μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάπλωση του ιού. Λοιπόν, πάμε στην Πρόεδρο. Κυρία Παγώνη. Καλησπέρα. Ξεκινώ από εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την τρίτη δόση, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Την Δευτέρα θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για εσάς όλους τους υγειονομικούς, αλλά και για τους 60 και άνω, Πρόεδρε. Λοιπόν, Δευτέρα
60 και άνω και υγειονομικοί μπαίνουν για την τρίτη δόση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία είναι από 50 και άνω η τρίτη δόση και ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν πειράζει όμως, ας ξεκινήσουμε εμείς έτσι και μπορεί μετά, αν χρειαστεί, να πάνε η επόμενη ομάδα να είναι 50 και άνω. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κούβα ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί 2 ετών και άνω. Αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ ήχηρο. Τεράστια είδηση. Αν θέλετε, συνάδελφοι, να τη δώσουμε κιόλας, να πω στην Αφροδίτη την Καρύμαλη. Δύο ετών και άνω. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα από το εξωτερικό, είτε από την Αμερική είτε από την Ευρώπη, είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι τόσο επιθετική στις μικρές ηλικίες που γενικά η επιστημονική κοινότητα έχει φοβηθεί. Εδώ και αρκετό καιρό, πάνω από μήνα, μιλάμε για τα μικρά παιδιά. Μιλάμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν και διαβεβαιώνουμε τους γονείς ότι οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας είναι μελέτες ασφαλείς, που σημαίνει ότι πρέπει σε συνεννόηση με τους παιδιάτρους να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνω τον προβληματισμό τους, γιατί πρόκειται για μικρά παιδιά. Οι περισσότεροι μου λένε στο τηλέφωνο, εμείς εμβολιαστήκαμε, αλλά για τα παιδιά μας έχουμε ερωτηματικό. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ερωτηματικά. Οι μελέτες είναι στη διάθεση όλων που μπορούν να μπουν στο ίντερνετ, να βρουν τις μελέτες, να τις δουν και να δουν τα αποτελέσματα των μελετών αυτών για τα παιδιά, ούτως ώστε να ηρεμήσουν και οι γονείς, γιατί έχουν απόλυτα δίκιο, έχουν πολλά ερωτηματικά. Στα σχολεία τώρα. Επειδή ξεκίνησαν τα σχολεία, εμείς τα αποτελέσματα των σχολείων θα τα έχουμε μετά από 20 μέρες, 15 με 20. Τότε θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς, πόσα κρούσματα θα έχουμε και πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό όμως που είναι βασικό είναι να παροτρύνουμε και τους γονείς και τα παιδιά να εμβολιαστούν για ένα λόγο. Όχι για να φτιάξουν το τείχος ανοσίας στα παιδιά, αλλά για να είναι ασφαλείς στην τάξη τους. Γιατί είναι παιδιά και τις μάσκες θα βγάλουν και στο προάβλιο θα τρέξουν και θα είναι κοντά με τους μαθητές τους, γιατί είναι στιγμές που δεν είναι ελεγχόμενες. Λοιπόν, επειδή μας δώσατε την μεγάλη είδηση με το καλησπέρα, θα επιμείνω σε αυτό, γιατί είναι πολλές οι απορίες των γονέων. Ρωτούν, το παιδί μου έχει αυτοάνοσο νόσημα, ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Υπάρχει το κεφάλαιο με το αλλεργικό σοκ, με τις αλλεργίες. Εγώ λοιπόν, τι πρέπει λέει, να κάνω πριν πάω να εμβολιαστώ? Είναι ξεκαθαρισμένο από τις μελέτες ότι είναι η ομάδα που πρέπει γρήγορα να εμβολιαστεί. Είστε απόλυτα σαφείς. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, Πρόεδρε, για παιδάκια που όντως είπατε και εσείς οι ίδιοι ότι εμείς δεν θέλουμε να δούμε παιδάκια μικρά διασωληνωμένα στις εντατικές. Συμφωνείτε με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σύψα, πως τα ανεμβολία στα παιδιά θα νοσήσουν όλα μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τα Χριστούγεννα? Ακούστε να δείτε, ο κύριος Σύψας μίλησε σήμερα, έχει καιρό να μιλήσει. Αυτά τα έχουν ανακοινώσει παιδιατρικές εταιρείες, οι συνάδελφοί μου και όλοι εμείς εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε ενημερώσει, τα ξέρουν, δεν είναι κάτι καινούριο. Η αλήθεια είναι και το έχουμε πει, όταν η ομάδα 12-15 έχει εμβολιαστεί μόνο το 13% και 15-17 μόνο το 21%, λογικό δεν είναι να αρρωστήσουν. Βέβαια. Τι περιμένουμε να το πούμε σήμερα, αφού είναι πράγματα που τα έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουμε δώσει τις μελέτες, έχουμε ενημερώσει τους πάντες και τους γονείς και προχωρούμε. Και επιπλέον κάτι άλλο. Είναι τυχαίο που εδώ και μία εβδομάδα στο Λος Άντζελες έγινε υποχρεωτικός εμβολιασμός στα μικρά παιδιά, γιατί δηλαδή σε ηλικίες, στα σχολεία που πάνε 12, 13, 14, 15, γιατί έγινε υποχρεωτικός εμβολιασμός? Με συνένεση των δασκάλων και των καθηγητών. Γιατί υπήρχαν πολλά κρούσματα. Αυτά είναι στοιχεία που τα ξέρουμε εδώ και καιρό τώρα. Δεν είναι σημερινά στοιχεία. Να επιμείνω και θα πάω μέσα στον πρόεδρο και στον κύριο Κουράση. Βλέπουμε ότι γίνονται επεισόδια καθημερινά και με μαθητές, με γονείς αρνητές. Σήμερα είχαμε καταγγελία στα Καμίνια. Έγινε μήνυση, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές του γυμνασίου. Ναι. Λοιπόν, και πάλι λένε οι καθηγητές, την έχουμε πληρώσει εμείς, πρόεδρε.
Γιατί εμείς λέμε αυτό που ακριβώς λέει ο νόμος. Πώς ακριβώς θα μπει τον εμβολία στο παιδί μέσα. Η αστυνομία να πάει τους καθηγητές και τους δασκάλους στην αστυνομία, δηλαδή στην ουσία αυτόφορο. Αυτόφορο είναι. Τη στιγμή που τα παιδιά που πάνε στο σχολείο είναι υποχρεωμένα. Ναι, μεν δεν έχουν εμβολιαστεί και λέμε προσωπική άποψη των γονιών, αλλά το να πάνε με τη μάσκα και να κρατάνε τις αποστάσεις μέσα στην τάξη, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι υποχρεωμένα τα παιδιά που θα είναι γύρω τους να κολλήσουν αν είναι ασυμπτωματικά. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Και η αστυνομία δεν έπρεπε να πάρει τους καθηγητές και τους δασκάλους στο τμήμα. Οι οποίοι εφαρμόζουν τον νόμο. Πρόεδρε, λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα παιδιά, γιατί όλοι και οι δημόσιοι πάλι έχουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, τίθενται πολλά ερωτήματα. Κοιτάξτε, αν τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα, δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι τα πράγματα προβληματικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προβληματισμός για τα παιδιά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι αντιδρούν έντονα και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν να προφυλαχτούν. Ναι. Οι καθηγητές είναι πολλές φορές στη μέση. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να εκτελούν την κοία ή τις διάφορες εγκυκλίους οι οποίοι έρχονται. Και εγώ έχω πίσω στους τμηματάρχους διευθυντής ότι θα εφαρμόσω, συμφωνώ, δεν συμφωνώ με οτιδήποτε γράφουν, θα εφαρμόσω την κοία γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιέζουν γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πιέζουν, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και φοβάται και έχουν μια ανασφάλεια. Οι καθηγητές, προκειμένου οι δάσκαλοι, βρίσκονται στην μέση χωρίς να έχουν πολλές επιλογές και βλέπουμε σε καθημερινή βάση πηγαίνει η αστυνομία, τους τετραβολογάει μία στα βήματα. Εντάξει, πρέπει να λυθεί το θέμα με κάποιον τρόπο. Διότι δεν μπορεί τώρα ο καθηγητής αντί να κάνει μάθημα στην αίθουσα ή είναι νηπιαγωγός αντί να παίζει με τα παιδάκια να τραβιέται στην αστυνομία, θα τη κάνω μήνυση και όντως, αν τη κάνει μήνυση, θα πάει στον εισαγγελέα. Και βεβαίως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Είναι τώρα όλες αυτές τις μέρες. Υπάρχουν πάμπολα προβλήματα και πρέπει να σας πω, επειδή τις τελευταίες μέρες ήμουνα και στην Αθήνα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλονίκη, σε ορισμένες περιοχές υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Και υπάρχει μια έντονη αντίδραση. Είδα στη Θεσσαλονίκη πράγματα τα οποία δεν τα είχα συναντήσει εδώ πέρα. Πολύ έντονη αντίδραση. Και πολλές φορές βρέθηκα κι εγώ στη μέση. Και βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Και ας μιλάει κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί από την αρχή, δεν είχε κανένα ενδιασμό, αλλά αν είχα ένα παιδί 2 ή 3 ετών ή 5 ετών, δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια ή αν δεν θα είχα ενδιασμούς πώς ένα παιδί να εμβολιαστεί με ένα εμβόλιο του το οποίο πολλοί και επιστήμονες και μη επιστήμονες και φαντασίες μπαίνουν στη μέση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πάντως πρέπει να λύσουν το θέμα με τους εκπαιδευτικούς, γιατί τραβιέται σε καθημερινή βάση και μάλιστα είναι εντονότατες οι αντιπαραθέσεις οι οποίες γίνονται. Και είναι κρίμα να παρουσιάζουμε και εμείς εδώ. Πριν πάω στον κύριο Κουράση, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Όλοι τελικά θα κάνουμε την τρίτη δόση? Η τρίτη δόση θα είναι αναγκαία, έτσι όπως πάμε, για πολλούς λόγους. Ναι. Διότι όταν η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι τόσο επιθετική, οι μελέτες πραγματικά διευκρινίζουν την επιθετικότητα της μετάλλαξης, δεν μπορεί να αφήσουμε τις ομάδες χωρίς τρίτη δόση, όταν ο οργανισμός σιγά σιγά μετά τους 9, 10, 11, 12 μήνες αρχίζει και εξασθενεί και έχουν μειωθεί πολύ τα αντισώματα. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όλες οι μελέτες αυτό λένε. Λοιπόν, πάω στον κύριο Κουράση. Εστίαση, τεράστιο κεφάλαιο. Θέλουμε να πάμε για φαγητό με τα παιδιά μας, με ανεμβολία στα παιδιά και με ανεμβολία στους φίλους μας. Καταρχήν να πούμε ότι η εστίαση ποτέ δεν αμφισβήτησε τις επιστημονικές απόψεις των επιστημόνων μας και μια και παρίσταται η κυρία Παγώνη, να πούμε ότι με σεβασμό και με πειθαρχία έχουμε τηρήσει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ό,τι έχουν προτείνει οι επιδημιολόγοι και η κυβέρνηση φυσικά. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις. Εντάξει, ξέρετε, η είδηση πάντα είναι η εξαίρεση. Οπότε μπορεί να συμβεί αυτό και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που οι νεαροί ήταν κλεισμένοι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, διασκέδασαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Πέρα από αυτό όμως θα πούμε ότι αυτό που μας τρομάζει είναι ο χειμώνας που έρχεται. Ναι. Και είναι ο χειμώνας που έρχεται γιατί το καλοκαίρι, όσο κρατάει, η εστίαση πήγε και εξακολουθεί και πηγαίνει καλά, θα έλεγα, στους εξωτερικούς χώρους βέβαια. Γιατί οι ειδήσεις που έχουμε και η ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα για τις επιχειρήσεις εστίασης που δουλεύουν μόνο με κλειστό χώρο είναι ότι έχουν μικρή προσέλευση πελατείας. Και θα επιδεινωθεί, θεωρούμε, ακόμα περισσότερο το χειμώνα που θα λειτουργούν μόνο οι κλειστοί χώροι
γιατί εκεί θα επιτρέπεται τα μικρά παιδιά να εισέρχονται από 4 έως 11 ετών με self-test υπ' ευθύνη των γονέων τους, από 12 ετών και πάνω έως 18 με rapid test ή να έχουν ήδη εμβολιαστεί, γιατί έχει ανοίξει το πρόγραμμα εμβολιασμού των 12 ετών και πάνω. Ναι. Και φυσικά από εκεί και πέρα όλοι οι ενήλικες να είναι αποκλειστικά εμβολιασμένοι ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δεξαμενή της πελατείας μειώνεται. Βέβαια. Περίπου στο 50%. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι και η προσέλευση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα μειωθεί. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακόμα έχει το θεσμό της οικογένειας, τον κρατάει αρκετά καλά και γερά. Ναι. Έτσι λοιπόν τις Κυριακές κυρίως, που είναι μέρες που συγκεντρώνονται οι οικογένειες, θα δούμε ότι σε ένα τραπέζι είναι ο παππούς, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορούν να μπουν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Σπάνε και οι παρέες και ψυχολογικά λειτουργεί αρνητικά στον κόσμο. Θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, που βέβαια δεν ευθύνεται η κυρία Παγώνη και η συναδελφή της, αλλά ζητάμε μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μια και έχουμε και την κυρία Παγώνη. Βέβαια. Με επιτρέπετε. Ναι. Αυτοί που, οι οποίοι, η κυρία Παγώνη, δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, θα κάνουν τρεις δόσεις και αυτοί? Αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, αν μιλάτε για τους αρνητές, οι οποίοι είναι στο 7%, δεν πρόκειται ποτέ να εμβολιαστούν. Επειδή μαζί τους έχουμε συζητήσει, ξέρουμε τι γίνεται, εμείς δεν ασχολούμαστε πλέον με αυτούς. Ασχολούμαστε με αυτούς οι οποίοι φοβούνται, ακόμα δεν έχουν πιστεί και χρειάζονται ακόμα κάποια πίεση και ενημέρωση συγχρόνου για να πάνε να εμβολιαστούν. Και σε αυτούς θα ισχύσει ό,τι ισχύει όλους. Λοιπόν, να ρωτήσω την κυρία Παγώνη, αν ισχύει αυτό το ερώτημα που βλέπω ότι το θέτουν και το ξαναθέτουν πάρα πολύ. Τελικά όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε ή όλοι θα κολλήσουμε? Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Εάν όλοι εμβολιαστούμε, δεν θα αρρωστήσουμε. Είναι πολύ λογικό. Ναι. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε υψηλό τείχος ανοσίας, πάνω από 80+. Που σημαίνει ότι αν υπάρχει τέτοιος αριθμός, σημαίνει ασφάλεια. Εάν όμως αυτά δεν τα πετυχαίνουμε, γιατί όπως ξέρετε οι ομάδες που έχουμε στα χέρια μας τώρα δεν έχουν φτάσει το τείχος ανοσίας καμία. Ναι. Μόνο οι υγειονομικοί έχουν φτάσει, 95, οι γιατροί μάλιστα, να ξεχωρίσω. 95, 94 ακόμα, 92 έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή, δηλαδή 95. Είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει στοχοποιηθεί, με την οποία ασχολήθηκαν όλο αυτό τον καιρό όλοι, γιατί ένα 5% δεν είχε εμβολιαστεί και δεν κοιτάνε τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν για αυτό το τείχος ανοσίας. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι εάν δεν φτάσουμε στο τείχος ανοσίας για να είμαστε ασφαλείς, φυσικά θα νοσήσουμε. Και ιδιαίτερα όταν ακούτε μια ομάδα που είναι 13%, όπως τα παιδιά 12-15, δεν θα νοσήσουν όλα. Θέλει και ιδιαίτερη μελέτη για να το πούμε. Το ξέρουν όλοι, τα έχουμε πει εδώ και μήνες αυτά. Εάν λοιπόν δεν προσπαθήσουμε μαζί με τον εμβολιασμό να είναι και τα μέτρα ατομικής προστασίας, γιατί εδώ έχουμε εστιάσει μόνο στον εμβολιασμό. Μόνο στον εμβολιασμό δεν κάνει τίποτα, γιατί υπάρχει ένα παραθυράκι 10%. Το 10% λοιπόν το καλύπτουμε με τη μάσκα και τις αποστάσεις. Για να μην κολλήσουν και εμβολιασμένοι. Και να μην μεταδώσουν και εμβολιασμένοι όταν κολλήσουν. Είναι ολόκληρη επιστημονική μελέτη και ιατρική που λέμε. Αυτό το πράγμα είναι ένας ιός τόσο δύσκολος, τόσο μεταδοτικός με τις μεταλλάξεις του, που η διαχείριση που κάνουμε μέχρι τώρα, όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο ασφαλή. Ωραία. Βεβαίως θα νοσήσουμε εάν δεν εμβολιαστούμε, αλλά και οι εμβολιασμένοι, αν το τείχος ανοσίας είναι χαμηλό, φυσικά θα ξανανοσήσουμε. Ωραία. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ποιος θα είναι ο ρόλος των μεταλλάξεων, γιατί τώρα είναι σαρωτική, επελάβνει η Δέλτα. Μας είπατε ότι σαρώνει τα παιδιά μας και τους νέους. Το ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί. Στη συνέχεια λέει πού γνωρίζουμε ποιες μεταλλάξεις θα έχουμε και αν και εφόσον θα μπορούν να εξουδετερωθούν από την τρίτη δόση. Το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που θέτουν είναι ότι εφόσον δεν πιάσαμε το στόχο, τον εθνικό στόχο του 80% και άνω. Το 100% συζητάτε, αλλά ούτε καν εκεί είμαστε. Άκουγα τον κύριο Γιωργαντά να λέει ότι είμαστε 30.000 παγιωμένοι πια οι εμβολιασμοί καθημερινά. Πώς θα εμβολιαστούν, Πρόεδρε, το 1 εκατομμύριο που υπολείπεται και το χρειαζόμαστε? Λοιπόν, με μεγάλη προσπάθεια όλων μας,
Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί που έχουν τους αμνητές. Δεν ασχολούμαστε με τους αμνητές πλέον. Ασχολούμαστε με αυτούς οι οποίοι πρέπει να πιστούν. Φοβούνται οι άνθρωποι. Το συζητάμε κάθε μέρα. Φοβούνται. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι γιατροί όλοι. Mm-hmm. Για να ξέρουν τι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε όσο μπορούμε. Και στο θέμα τώρα το μεταλλάξω. Κανένας δεν είπε ότι εμείς ξέρουμε ότι σταματάμε στη Δέλτα. Δεν θα υπάρχουν άλλες μεταλλάξεις. Ο κάθε κορονοϊός έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσουμε τη Δέλτα, η οποία είναι επιθετική. Υπάρχει μια μετάλλαξη άλλη, η ΜΗ, η οποία είναι στην Κολομβία στο μεσημερινό. Είναι 45.000 περιστατικά. Ευχόμαστε ότι εδώ δεν θα έρθει, ήταν μόνο 6 περιστατικά. Και θα σταματήσουν εκεί. Μπορεί να έρθει μια μετάλλαξη η οποία είναι ακόμα πιο επιθετική. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι σταματάμε εδώ, είτε δεν θα έχουμε άλλες μεταλλάξεις. Όποιος το πει, προφανώς δεν θα είναι γιατρός. Για το καλοκαίρι του 2022, είστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία? Εγώ ελπίζω ότι επειδή οι Έλληνες έχουμε καλό IQ και έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν αρκετά πράγματα και βλέπουν. Είναι φύση ότι, ναι, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Δηλαδή, γιατί θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας, θέλουμε να περάσουμε καλά, θέλουμε να πάμε στα μαγαζιά να φάμε. Και εγώ θέλω να πω κάτι. Έχει δίκιο ο κύριος Κουράσης το εξής. Ήταν η ομάδα η οποία οι άνθρωποι οι οποίοι πέτεραν είχαν κλειστά τα μαγαζιά τους. Ήταν στα σπίτια τους κλεισμένοι, πέρασαν πάρα πολλά οι οικογένειες αυτές και τις οποίες όλοι πρέπει να σκεφτούμε και να σκεφτούμε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να βάζουν στην είσοδο άνθρωπο να ελέγχει έχεις δεν έχεις πιστοποιητικό τι κάνεις και δεν κάνεις. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Όταν κάποιος πάει να φάει, σημαίνει πάει να χαλαρώσει. Δεν μπορεί το μυαλό του να είναι αν ο διπλανός είναι συμπτωματικός και μεταδίδει και δεν έχει εμβολιαστεί ή αν ο άνθρωπος στην είσοδο ελέγχει καλά τα πιστοποιητικά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε, να είμαστε ελεύθεροι, να βγούμε να διασκεδάσουμε, να έρθουν γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές και να περάσουμε ωραία. Και να μην περάσουμε αυτά που περάσαμε την περσινή χρονιά. Λοιπόν, κλείνοντας για long COVID και για τα παιδιά που ακούσαμε, για την κατάθλιψη, για την κόπωση στην καρδιά, ακούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Τα λέμε 18 μήνες αυτά. Το ξέρω, κυρία Παγώνη. Λοιπόν, και εδώ και σε αυτή την εκπομπή κάθε εβδομάδα ενημερώνεται τους τηλεθεατές. Τα ίδια πράγματα και τα ίδια να τα του σημείου αναφοράς και του Άτικα. Να ρωτήσω και για την επισήμανση, γιατί συμφωνεί μαζί σας και ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, ότι θα είμαστε έτοιμοι 4 χρόνια μετά που θα χρειαστούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις συνέπειες. Έχουμε επισημάνει εδώ και πάνω από 8 μήνες ότι πρέπει να υπάρχουν ιατρία μετά COVID εποχή σε κάθε νοσοκομείο που θα παρακολουθεί τους ασθενείς αυτούς. Γιατί όταν βγαίνεις από τη μονάδα δεν έχει τελειώσει. Όχι. Έχεις ακόμα ακτινολογικά ευρήματα και έχεις και συμπτώματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εκτός από τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν στην καρδιά τους, τους πνευμονές τους από την νόσο, έχουν καταθλίψεις, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί λοιπόν πρέπει να παρακολουθούνται. Με αυτή την νόσο δεν ξέρω αν θα είναι 4 χρόνια ή 5 ή παραπάνω. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει, ότι θα συνεχίσουμε και τα ιατρία αυτά θα συνεχίσουν να δουλεύουν για να παρακολουθούν τους ασθενείς αυτούς. Κύριε Κουράση, κάτι θέλετε? Ο κύριος Φωνημερόπλος, ναι, πρόεδρε. Παγώνη. Να πάμε σε διαφημίσεις ένα λεπτό, πρόεδρε, γιατί μου λέει ο σκηνοθέτης πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σημείο αναφοράς ζωντανά, 8 παρα 25. Επιστρέφουμε με την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου της Αθήνας, αδεδή δημόσιοι υπάλληλοι, ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος. Όλη η εστίαση, τα συναφή επαγγέλματα εστιατορικά, γεσεβέ, ο κύριος Γιώργος Κουράσης. Κύριε Πολυμερόπουλο, είχαμε μείνει σε εσάς, πρόεδρε. Θέλετε να ρωτήσετε την πρόεδρο των γιατρών. Να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, η οποία
στις συζητήσεις είναι πάντα ένα μέρος των συζητήσεων απασχολείται τους πάντες. Κυρία Παγώνη, σωστά κατά την άποψή μου είπατε ότι ένα μέρος δεν πρόκειται να εμβολιαστεί. Ναι. Πράγματι, έχουν το δικό τους την αντίληψη, δεν θα εμβολιαστούν. Και απευθύνει στο υπόλοιπο το ποσοστό το οποίο μπορεί να πιστεί και να εμβολιαστεί. Θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Μήπως υπήρξε μια κακή επικοινωνιακή πολιτική για μεγάλο διάστημα, οπότε ένα ποσοστό το οποίο είχε πιθανόν τη διάθεση, ήταν προβληματισμένο κυρίως, δεν εμβολιάστηκε μπαίνοντας απέναντι σε μια αντίληψη η οποία μερικές φορές είναι σαν να είναι τιμωρητική, είναι σαν να είναι με εμπάθεια. Μήπως έχει γίνει και λάθος επικοινωνιακή πολιτική και από την πλευρά σας, αν με συγχωρείτε, και από την πλευρά σας, έτσι σε επιστημονικό επίπεδο, μήπως έπρεπε να υπάρξει μια λίγο διαφορετική διαχείριση, πιο ελκτική και να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι πιο κοντά. Λοιπόν, έχετε απόλυτα δίκιο. Έχουμε κάνει πολλά λάθη εμείς και στον τρόπο που πλησιάσαμε τον κόσμο και στον τρόπο που μεταδώσαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εστιάσαμε στην αρχή πάρα πολύ τις επιπλοκές του εμβολίου, δηλαδή στη θρόμβωση. Μιλούσαμε καθημερινά στα κανάλια, όλοι οι γιατροί, για το θέμα της θρόμβωσης που μπορεί να προκαλέσει το εμβόλιο, που είναι 1 στο 1.000.000. Δεν μιλούσαμε για τις επιπλοκές που κάνει η ίδια η νόσος σε όλα τα όργανα του σώματος. Είτε αυτό λέγεται πνεύμονες, είτε λέγεται καρδιά, είτε εγκέφαλος, είτε νευτή. Κάναμε λάθος. Και η Επιτροπή πολλές φορές είχε εισηγηθεί πράγματα που τα έλεγε τη μία εβδομάδα και την άλλη τα έπαιρνε πίσω. Και με τις μάσκες είχαν δημιουργηθεί πολλά επεισόδια στην ουσία, γιατί πότε λέγαμε βάλτε τις μάσκες, πότε βγάλτε, πότε δεν θα τις φορέσετε και πότε δεν θα τις φορέσετε. Τα θυμόσαστε όλα και έχετε απόλυτα δίκιο. Κάναμε λάθη, όμως μια πανδημία 18 μηνών δεν μπορεί να μην έχει λάθη. Σημασία έχει ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχουμε διορθωθεί από τα λάθη μας και να πούμε τα μηνύματα που πρέπει να πούμε στον κόσμο, να εστιάζουμε εκεί που πρέπει να εστιάσουμε και βέβαια όταν μιλάμε δεν θα λέμε την προσωπική μας άποψη. Η προσωπική άποψη δεν έχει καμία σχέση. Εδώ έχει σχέση οι μελέτες και η επιστημονική άποψη. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά σωστά το θέσατε, γίνανε λάθη, θα διορθωθούν και από εδώ και πέρα θα προσπαθούμε να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, ήδη το κάνουμε, όχι κουνώντας δάχτυλα. Γιατί το να κουνάς το δάχτυλο δεν πείθεις τον άλλον, τον βάζεις απέναντί σου. Με την πειθό, με τις μελέτες και με τα επιστημονικά δεδομένα. Και ίσως οφείλω να σας πω ότι με καλύψατε πλήρως. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι αφοπλιστικά ειλικρινής η πρόεδρος πάντα. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Μια που είναι ο εκπρόσωπος της εστίασης, εγώ το καλοκαίρι είχα πάει, τέλος πάντων, να πάμε ένα γλυκό έξω, σε εξωτερικό χώρο. Ναι. Και έρχεται ένα από τα παιδιά, ήταν περίπου γύρω στα 25-30 χρονών, για να σερβίρει ο σερβιτόρος, ο οποίος φορούσαν όλοι τις μάσκες κάτω από τη μύτη. Εγώ τους καταλάβαινα γιατί ήταν ζέστη και λογικό είναι αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν έρχονται με τον δίσκο. Οπότε γυρίζω και λέω, δεν ανεβάζει λίγο τη μάσκα σου πάνω από τη μύτη, έχεις εμβολιαστεί? Και μου απαντά, με ρωτάς αν θέλω να εμβολιαστώ. Οπότε απαντάω εγώ, εμένα με ρωτάς αν θέλω να με σερβίρεις. Οπότε, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα επεισόδια και τα περιστατικά έχουν την αξία του. Εσείς, κυρία Παγώνη, το αντιμετωπίσατε και με ένα χιούμορ με την επιστημονική σας γνώση και την διάθεση που έχετε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το βιώνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι αλλά και πάρα πολλοί επισκέπτες στα καταστήματά μας. Και ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει και οφείλουμε όλοι, όποια θέση και να έχει ο καθένας μας, να πείσουμε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Θα πρέπει το ποσοστό των εμβολιασμένων να αυξηθεί για να μπορέσει να έρθει η χώρα σε μια κανονικότητα επιτέλους. Και είναι πολύ άχαρος ο ρόλος μας, το είπατε και εσείς στην αρχή. Πολύ άχαρος ο ρόλος μας να καθόμαστε στην είσοδο της επιχείρησής μας και να τσεκάρουμε το QR του επισκέπτη μας, αυτού που θα έρθει να αφήσει τα χρήματά του στην επιχείρησή μας. Και μάλιστα να κάνουμε και ταυτοπροσωπία. Εδώ να δείτε το όριο. Να κάνουμε και ταυτοπροσωπία. Μεταβαλλόμαστε σε ένα αστυνομικό όργανο. Και αν δεν είναι αυτό, να τον διώξουμε. Δεν είναι όπως ήταν στο κάπνισμα που του λέγαμε βγες έξω να κάνεις το τσιγάρο σου και ξαναγύρνα μετά. Εδώ τον διώχνεις τελείως από την επιχείρηση. Χάνεις τον πελάτη σου. Νομίζω ότι δεν είναι εποχές ούτε για να χάνουμε πελάτες, ούτε να χάνουμε εισοδήματα, ούτε να δυσαρεστούμεθα,
ούτε να χαλάμε τις καρδιές μας. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να φροντίσουμε να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμένων. Mm-hmm. Είναι η μόνη λύση. Είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πάω στην ΑΔΔΗ. Πάω στον πρόεδρο. Ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα ανθυγιεινά. Το συζητάμε χρόνια, το ζητάτε χρόνια. Νομίζω ότι και ο νέος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, επειδή ήταν και ο ίδιος, έζησε μια τεράστια αγωνία τότε με την ζωή του, έδωσε το δικό του αγώνα μέσα στο νοσοκομείο, ήταν και θύμα ενδονοσοκομιακής λίμωξης τότε. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει ένας νοσοκόμος για 40 ασθενείς. Εγώ τοποθετούμε εκ προημίου. Πάμε λοιπόν να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλους τους νοσηλευτές μας επιτέλους να ενταχθούν στα βαρέα ανθυγιεινά. Ζητάτε άρση αναστολών, θα ρωτήσω γι' αυτό. Ζητάτε τη μονιμοποίηση των εκτάκτων. Κυρία Παγώνη, εσείς παραμένετε γιατί σας αφορά αυτό το θέμα. Υγειονομικό επίδομα για ποιους, τι περιλαμβάνει. Αύξηση των μισθών. Θα μείνω σε αυτά. Ναι, ισχυρή δημόσια υγεία, αλλά ουσιαστικά τώρα, στην ουσία. Ναι, αλλά αυτά τα είπατε εσείς όλα. Εγώ τώρα τι να προσθέσω. Να προσθέσω ότι ήμουν ανιώσια γέρας όσον αφορά το επίδομα των βαρέων και των ανθυγιεινών. Το ακούμε τώρα δεκαετίες. Και δεν έχει υλοποιηθεί. Και είναι απαράδεκτο και είναι. Νομίζω ότι ξεφεύγει από οποιαδήποτε λογική. Πιστεύω όμως ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Πέρασαν εποχές που ήταν ακραίες όπως αυτή που ζούμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από το να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θα το πω λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ πάντα δεν νομίζω ότι ακολουθώ την πεπατημένη. Υπήρξε μία δεκαετία η οποία ήταν μια εξωφρενική δεκαετία χωρίς να υπάρχουν προσλήψεις και χωρίς να υπάρχει καμία κάλυψη των ανθρώπων οι οποίοι είτε φεύγαν είτε συνταξιοδοτούνταν οτιδήποτε. Και βεβαίως ήρθε η πανδημία και έδειξε τις τεράστιες ελλείψεις οι οποίες υπήρχαν. Και εδώ όμως έχει γίνει μια στρέβλωση. Διότι εκεί που μια δεκαετία δεν γινόταν προσλήψεις, εξαναγκαστήκανε να γίνουν προσλήψεις σε μεγάλο βαθμό συμβασιούχων. Να. Και αυτό είναι στρέβλωση. Να. Διότι οι προσλήψεις πρέπει να είναι μόνιμες. Οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται με κριτήρια σαφή, με δίκαια κριτήρια που να μπορούν να μετέχουν όλοι, να έχουν ίσες ευκαιρίες. Τώρα λοιπόν με την πανδημία έγιναν προσλήψεις συμβασιούχων με διάφορες σχέσεις εργασίας, με τον κόβερ, με τετράμενα, με οκτάμενα, με δωδεκάμενα και βεβαίως τα αιτήματα τα οποία μπαίνουν τώρα είναι πέρα από τα βαρέα και τα ανθυγιεινά και από το επίδομα το οποίο αναφέρεται προηγουμένως και από την αύξηση των μισθών οι οποίοι έχουν να γίνουν από το 2009 ή το 2010 είναι και καθυλωμένοι οι μισθοί. Υπάρχει το θέμα των μονιμοποιήσεων. Και βεβαίως έχουν εξαγγελθεί το τελευταίο διάστημα θα γίνουν 4.000 προσλήψεις με αυξημένη μοριοδότηση αυτών οι οποίοι υπήρχαν όπως έγινε και η 3K στην τοπική αυτοδιοίκηση. 1.000 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι είναι εκτός αυτή τη στιγμή έτσι πλαισίου. Mm-hmm. Θα υπάρξει παράταση των συμβάσεων οι οποίοι είναι με τον COVID, με τον ΟΑΕΔ, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλες αυτές οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Σωστά είπατε ότι δεν μπορεί να είναι ένας νοσηλευτής για 40 ή 30 ή 50 ασθενείς. Αλλά αυτό όμως δεν αναιρεί το ότι για να υπάρξει μια κανονικότητα στη στρέβλωση που υπήρχε μέχρι τώρα θα υπάρξει ένα διάστημα και θα πρέπει η κυβέρνηση να το καταλάβει, να πάει σε μια εντατικοποίηση και να μην αφήνει το χρόνο να τρέχει γιατί ένα από τα προβλήματα που υπήρξαν και φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες νέοι στην Ευρώπη και κάνουν είτε τον επιστήμονα είτε τον εργάτη, ήταν και ότι δεν γινόταν προσλήψη εδώ πέρα με αποτέλεσμα, διώχνανε κόσμο, δεν γινόταν προσλήψη στον ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο τομέα, πουθενά δεν γινόταν και διώξανε ένα γάρο κόσμο. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι συνεχόμενες παρεμβάσεις και την Τρίτη έχει υποεδίν και με τη στήριξη της ΑΔΔΗ έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη και καθημερινά υπάρχουν αυτές οι πιέσεις ώστε να μπορέσουν να γίνουν και προσλήψεις και παρατάσεις αυτών οι οποίοι υπάρχουν. Και αυτό είναι και το αίτημα του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όντως, ο κύριος Πατούλης το έχει βάλει. Έχει πάρει κατά τη διάρκεια που ήταν ο COVID, έχει πάρει τετράμενα, ξεκινήσανε, δόθηκε παράταση. Έχει πάρει έναν σημαντικό αριθμό. Από ό,τι είδα, έχει κάνει και δηλώσεις. Έχει σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια να παραταθούν οι συμβάσεις και οι ρίσκοι των παρόντων, αν μπορούν να μονιμοποιηθούν και να αποκατασταθούν αυτοί οι οποίοι περάσαν και μια δύσκολη περίοδο.
μέσα στην πανδημία. Πολύ, βέβαια, για να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία όντως στους Δήμους, στους ΟΤΑ. Νομίζω ο πρόεδρος σας έχει καλύψει πλήρως ο πρόεδρος. Μιλώ για τη δημόσια υγεία, στο να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ναι. Με επικουρικό προσωπικό, δηλαδή με συμβασιούχους, ναι, δομές δεν λειτουργούν. Αυτό είναι, ναι, δεδομένο, το ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και είδαμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι 4.000 για όλους δεν φτάνουν. Είναι λίγες οι θέσεις και δεν φτάνουν γιατί είναι για νοσοκομεία, για δημόσιες υπηρεσίες, είναι για παντού. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα βαρέα και ανθυγινά, έχουμε βαρεθεί να το συζητάμε για τους νοσηλευτές ιδιαίτερα, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά αυτό το θέμα, που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 15 χρόνια. Mm-hmm. Βαρεθήκαμε να το ζητάμε, συνεχίζουμε να το ζητάμε και δεν ξέρω ακόμα για πόσο θα το ζητήσουμε τα επόμενα χρόνια και αν θα γίνει. Αυτό όμως που είναι το πιο βασικό για όλους και θα πρέπει να τονίζεται και από την ΑΔΕΔΗ και από την ΠΟΕΔΗΝ και από τις ενώσεις των γιατρών, είναι το μισθολόγιο. Είναι ντροπή. Ντροπή. Μα ντροπή να υπάρχει μισθολόγιο στην Ελλάδα τέτοιο για νοσηλευτές, για γιατρούς, για υπόλοιπο προσωπικό, για υπαλλήλους, συγκριτικά με το εξωτερικό. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας γιατρός που πρωτοπάει στο εξωτερικό, γιατί εμένα τελειώσαν οι δικαιωμένοι μου και φύγαμε, πήγαν στο εξωτερικό. Η μισθή τους είναι 5.500. 5.500. Είναι ο μισθός τους 930 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ισοπαίδωση του μισθολογίου από το 2012. Από τότε έχουν να γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ένα-ένα και να σταματήσουμε τις επικυρικές προσλήψεις παντού, γιατί δεν είναι λύση. Ακριβώς. Λοιπόν, καλό το χειροκρότημα. Αν μου επιτρέπετε, έχουν γίνει 4 μεγάλες μονιμοποιήσεις, ναι, συμβασιούχων από την κυρία Βάσο την Παπανδρέου. Πρώτη φορά ξεκίνησε και θα ήταν η τελευταία φορά που θα γίνονταν υποτίθεται μονιμοποιήσεις συμβασιούχων. Θα γινόταν από εκεί και πέρα προσλήψεις κανονικά. Μετά με τον κύριο Παυλόπουλο το 2004, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, το 2010 μέσω των δικαστηρίων 11 και τώρα πάμε για την τέταρτη μεγάλη επανάληψη των προηγουμένων διαδικασιών. Λοιπόν. Και συμφωνώ με τον κύριο Παγώνη αυτό που είπα, ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε επικουρικούς, να πηγαίνουμε με οχτάμινα, με τετράμινα, με δεκάμινα, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Λοιπόν, καλό το χειροκρότημα. Είναι κοροϊδία και για τους ίδιους. Δεν είναι μόνο, είναι για τους ίδιους. Είναι μεγάλοι άνθρωποι με οικογένειες, με παιδιά και δεν πρέπει να βρίσκονται στον αέρα και να περιμένουν πότε θα γίνεται η ανανέωση της σύμβασης, και αυτό είναι ντροπή. Λοιπόν, καλό το χειροκρότημα, αλλά καλύτερο να ζήσει όπως λέτε. Δεν θέλουμε χειροκρότημα. Ναι, τι να το κάνουμε τώρα το χειροκρότημα. Εμείς δεν το θέλουμε το χειροκρότημα. Είμαστε στο τέταρτο κύμα. Λοιπόν, έχουν περάσει τα πάνδυνα όλοι. Όλοι εσείς έχετε περάσει τα πάνδυνα μέσα στα νοσοκομεία. Νομίζω λοιπόν πια τα στοιχειώδη και αυτά που συζητάμε 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, πόσα χρόνια πια. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάω στον κύριο Κουρασί. Για να δούμε, γιατί τελικά μου λένε κάποιοι, μα τελικά όμως τι ζητάνε, μου λένε στην εστίαση. Γιατί η διασπορά δεν πρέπει να λειτουργήσει με πρωτόκολλα, εν πάση περιπτώσει, στους κλειστούς χώρους το χειμώνα. Τι ζητούν οι εστιατόρες. Δεν είμαστε απέναντι στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Φυσικά, ναι, το υγειονομικό πρωτόκολλο ξέρετε ότι δίνει μια εγγύηση και μια σιγουριά. Ακριβώς. Για αυτόν που θα μπει, αλλά και για εμάς που εργαζόμαστε στους χώρους αυτούς. Ναι. Ούτως ή άλλως προϋποθέτει το 85% της δυναμικότητας του κλειστού χώρου, όπου θα πρέπει να είναι αναγραφόμενο αυτό και σε μια πινακίδα στην είσοδο της επιχείρησης. Όποια επιχείρηση δεν το διαθέτει αυτό, είναι παράβαση. Ναι. Και καλό είναι βέβαια να υπάρχει συνείδηση και να τηρούμε τα μέτρα και να μην υπάρχει κυρωτικό σύστημα, αλλά δυστυχώς οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές για τις παραβάσεις σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ιδιαίτερα ό,τι ισχύει με τον κορονοϊό τώρα. Ναι. Αυτό που ζητάμε, μέτρα στήριξης. Μέτρα στήριξη, γιατί ουσιαστικά με κυβερνητική απόφαση η μισή πελατεία μας δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στους κλειστούς χώρους. Ναι. Και γιατί μειώνεται η δυναμικότητα των πελατών στους κλειστούς χώρους, με αυτό που ανέφερα μόλις τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν ζητάμε μέτρα στήριξης, να επανέλθει το μέτρο της αναστολής των εργαζομένων. Ναι. Ένα μέτρο το οποίο μας βοήθησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, γιατί θα αναγκαστούμε
να προβούμε σε απολύσεις. Ναι. Όταν μια επιχείρηση δεν διαθέτει πελατεία, δεν διαθέτει τον τζίρο που είχε πριν, γιατί γιατί να έχει το αντίστοιχο προσωπικό και να το πληρώνει η τζάβα. Άρα λοιπόν θα αναγκαστεί η επιχείρηση αυτή να προβεί σε απολύσεις. Ένα μέτρο λοιπόν είναι η επαναφορά των αναστολών εργασίας. Τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη του 2022. Ναι. Ένα άλλο μέτρο είναι η στήριξη των επιχειρήσεων με επιδότηση του ενοικίου. Mm-hmm. Ένα μέτρο το οποίο ήταν πετυχημένο για την εστίαση, θα το θεωρήσω, το οποίο βοήθησε τις επιχειρήσεις να επιζήσουν. Βέβαια. Έτσι, να επιβιώσουν. Ναι, να επιβιώσουν. Ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά έφερε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν μέχρι το καλοκαίρι, αυτό που διανύουμε τώρα, mm-hmm. και να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν. Και να διατηρήσουν και το προσωπικό τους, βέβαια. Αλλά και μέτρα άλλα στήριξης, όπως είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές, ναι. αλλά και η μεταφορά των υποχρεώσεων, των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό, τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω. Ουσιαστικά η εστίαση είναι σε ένα mini lockdown μέχρι και το Μάρτιο του 2022. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ακριβώς. οι υποχρεώσεις, οι οποίες είναι συσσωρευμένες αυτές, πρέπει να εξοφληθούν, να αρχίσουν να εξοφλούνται από τον Ιανουάριο του 2022, θα πρέπει να μετατεθούν χρονικά τουλάχιστον ένα χρόνο. Να. Έχουν συσσωρευτεί 40 δισεκατομμύρια οφειλές μέσα στον κορονοϊό. Ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτές είναι από την εστίαση. Θα μπορέσουν να αποπληρωθούν. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Όχι. Εμείς γι' αυτό ζητούσαμε και ένα άλλο γενναίο μέτρο, που ήταν μια μορφή κουρέματος των οφειλών αυτών. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν θέλουμε να υπάρχει επιχειρηματικότητα την επόμενη μέρα στη χώρα, μετά κορονοϊό, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις. Mm-hmm. Και μεταξύ αυτών είναι το κούρεμα των οφειλών ή μεταφορά των οφειλών σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντέξουν. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν κερδοφορίες. Έτσι, 1,5-2 μήνες που δουλέψαν οι επιχειρήσεις εστίας το καλοκαίρι δεν καλύπτουν 18 μήνες. Που ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις, αθρηστικά συνολικά από το 2021 και 2022, 20 και 2021. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρηθούν και οι θέσεις εργασίας. Και πολύ πρόσφατα είδαμε ότι έχει μειωθεί και η ανεργία στη χώρα μας. Mm-hmm. Θέλω να μας δώσετε όμως και την άλλη όψη του νομίσματος, γιατί το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο πλατό. Ζητάτε συνεργάτες, θέλετε συνεργάτες, και μου λέτε ότι δεν μπορούμε να βρούμε. Είναι ανεμβολίαστοι, δεν δέχονται να εμβολιαστούν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τους συνεργάτες που ζητάμε. Υπάρχουν δύο λόγοι λοιπόν που δεν βρίσκουμε τέτοιους εργαζομένους να μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι να καλύψουμε κοινές θέσεις εργασίας που έχουμε, έτσι. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την εστίαση, και στα καφέ έχει και στα μπαρ και στα κλαμπ παντού. Ναι. Σε όλες τις μορφές που αφορά τη διασκέδαση και τη διατροφή, ναι. εμφανίζονται αυτά τα κενά. Είναι ένας λόγος είναι γιατί είναι ανεμβολίαστοι, δεν ναι. έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Και φυσικά δεν το διακινδυνεύω εγώ να βάλω ανεμβολία στην επιχείρησή μου, ούτε αρνητή. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι περισσότεροι βρίσκονται ακόμα στις τουριστικές περιοχές, γιατί η τουριστική περίοδος φέτος έχει μακρύνει ναι, περισσότερο. Έχει επιμηκυνθεί. Ήρθε λίγο πιο αργά, θα τελειώσει και πιο αργά. Σωστό. Άρα λοιπόν τον Οκτώβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να επιστρέφουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις θέσεις τους, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχουν μαγαζιά να δουλέψουν. Σωστό. Λοιπόν, άρα μειωμένους τζίρους έχουμε. Δεν θέλουμε άλλο lockdown. Για να δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι του 2022 για να τελειώσει πια αυτή η πανδημία. Πάω στον κύριο Πολυμερόπουλο. Ρωτούν πολύ και για το εργατικό ατύχημα. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Έχει μπει στη ζωή μας ο COVID με όλες τις παρενέργειες που έχει. Μία από τις παρενέργειες που έχει είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό. Ναι. Και όταν ο άλλος έχει νοσήσει ή ακόμη έχει απεβιώσει στο χώρο εργασίας με μία ασθένεια που τον πήρε και αυτόν μαζί της στην προσπάθεια που έκανε να σώσει κόσμο, είναι φυσιολογικό, μα είναι απόλυτα φυσιολογικό να θεωρούμε ότι πρέπει να μετακυλιστεί ως ασθένεια, ως ένα ατύχημα, ως εργασιακό ατύχημα. Αυτό ζητάμε, ώστε να μπορέσει να μπει στις ευεργετικές διατάξεις η οικογένεια και να αντιμετωπιστεί το γεγονός όπως αντιμετωπίζονται τα εργατικά και τα εργασιακά ατυχήματα, ναι. διότι δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια σε μια νέα πραγματικότητα μένοντας στατική, ότι το εργατικό ατύχημα είναι αν πέσει ένα βαρούλκο στο κεφάλι κάποιου που εργάζεται από κάτω. Βέβαια. Είναι ένα ατύχημα που συνέβη στον εργασιακό χώρο κατά τη διάρκεια της εργασίας και πότε προσπαθώντας να σώσει μια ζωή ή να σώσει ζωές. Δεν βλέπουμε να προχωράει με τους ιονούς που υπολογίζαμε ότι θα υπάρχουν, όπως και άλλα ζητήματα. Ελπίζουμε όμως ότι θα αντιληφθούν οι υπουργοί, η κυβέρνηση, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως
πρέπει να πω ότι δεν μπορεί συνέχεια με τιμωρητικές διατάξεις βγάζουμε σε αργία και κόβουμε τις άδειες για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν, να γίνεται έτσι διοίκηση και να γίνεται έτσι νοσηλεία. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, είτε κάνοντας άλλη πολιτική, είτε παίρνοντας προσωπικό, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε μία μόνιμη βάση για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν πλέον. Όχι μπαλώματα, λέτε λοιπόν. Πρέπει να σπάσεις αυγά για να κάνεις ομελέτα. Ναι, γιατί υπάρχει μια αντίληψη ακόμη. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις, αλλά και η πανδημία ούτως ή άλλως έχει επιφέρει ένα τεράστιο κόστος. Έχουμε χάσει 14.500 δικούς μας ανθρώπους. Έχει χάσει την πανδημία, έχουν χαθεί την πανδημία πολλοί κόσμος και πριν από την πανδημία είχε προηγηθεί η περίοδος της οικονομικής δυσπραγίας και διώξαμε ένα κάρο κόσμο στο εξωτερικό. Ναι. Ένα κόσμο ο οποίος ήταν στην πλέον παραγωγική ηλικία. Πρέπει να προσπαθήσουμε με γενναίες αποφάσεις να καλύψουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Και βεβαίως άκουσα και την εστίαση. Είναι ένας κλάδος ο οποίος θα πρέπει να αναστηριχθεί για την Νομίζω ότι να παίρνεις 5.500 στο εξωτερικό και να ζεις εδώ με 7, 8, 9 εκατοστάρικα μετά από τόσα χρόνια, έχεις και την οικογένειά σου. Οι γιατροί λοιπόν φεύγουν όλοι. Κλείνοντας, ένα δευτερόλεπτο θέλω να δώσω είδηση εδώ και 2 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ γίνεται μια πολύ σημαντική ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΔΙΠΗ, για το Ελληνικό Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρόσκληση από τον πρόεδρο του ΕΔΙΠΗ, Περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το θέμα είναι η πρόληψη. Κύριε Πολυμερόπουλε, κύριε Κουράση, είναι η καλύτερη προοπτική για το σύστημα υγείας. Να μην φτάνεις στο νοσοκομείο, πρόληψη, ενημέρωση, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ευφυές. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τον πρόεδρο, τον κύριο Πολυμερόπλο, και τον κύριο Κουράση. Είχαμε πολλές απορίες για την εστίαση. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα εδώ ζωντανά στις 7. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.